ότι το βίντεο που ακολουθεί είναι συγκεντρωμένες οι πρώτες, αν θέλετε, τηλεοπτικές εμφανίσεις από πολλούς ανθρώπους της τηλεόρασης. Ξέρετε, στιγμές που νομίζω ότι άμα τις βλέπεις αρχιακά, είναι λίγο, προκαλούν μια αμηχανία σε αυτόν που ξέρεις, δείχνει το βίντεο ή λες πω, κοίτα πώς ήταν. Ξέρεις, μια σκύβεις λίγο το κεφάλι. Δεν θες να υπάρχει αυτό το υλικό, θες να το καταστρέψεις. Είναι όπως η κάρτα των Άγγελων του Τσάρλι. Μετά από αυτή την εντολή, αυτή η κάρτα πρέπει να εξαφανιστεί και να αυτοκαταστρωθεί. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει και με το βίντεο που ακολουθεί. Τους παρακολουθούμε καθημερινά μέσα από τις εκπομπές τους. Έχουν καταφέρει μέσα από μεγάλη προσπάθεια και σκληρή δουλειά να κερδίσουν τους τηλεθεατές, οι οποίοι όλα τα χρόνια της παρουσίας τους στην TV τους στηρίζουν φανατικά. Πάμε να δούμε όμως τις πρώτες φορές των άνετων μεταφώτα πια παρουσιαστών της ελληνικής τηλεόρασης. Χωρίς ούτε ένα νεκρό στο κύριο εθνικό οδικό δίκτυο που εποπτεύεται συνεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η τηλεοπτική της καριέρα ξεκίνησε στην ΕΡΤ τη δεκαετία του 80. Το δελτίο ειδήσεων ήταν για την Έλλη Στάι μια μεγάλη αγάπη την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα, έχοντας το δικό της κοινό που συνεχίζει να την παρακολουθεί πιστά. Είναι η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση, έτσι. Ναι. Εδώ. Πρώτη. Οπότε πιστεύω ότι ούτε τρακέ, ούτε τίποτα άλλο. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μπήκε στα σπίτια μας γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 90 μέσα από την εκπομπή Όμορφος Κόσμος. Ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που έκανε τηλεόραση. Ο Γρηγόρης ξεκίνησε στις αρχές του 90 τα πρώτα του τηλεοπτικά βήματα σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης. Έχοντας αποκτήσει μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία και έχοντας βοηθήσει πολύ και τη Ράνια Θρασκιά στο ξεκίνημά της, μετακόμισε στο μεγάλο κανάλι όπου και απογειώθηκε η καριέρα του. Καλησπέρα σας. Από τώρα και μέχρι τις 4 μπορείτε να παρακολουθήσετε. Αμέσως τώρα οι μικροί μας φίλοι μπορούν να διασκεδάσουν με κινούμενα σχέδια. Το κανάλι Ωμέγα ήταν για τη Ράνια Θρασκιά φοιτήτρια ακόμη η πρώτη τηλεοπτική της εμπειρία. Εκεί ήρθε σε πρώτη επαφή με τα φώτα, τις κάμερες και φυσικά με τον τηλεοπτικό αέρα. Λίγο μετά βρέθηκε στο πλευρό του Γρηγόρη, ο οποίος τη βοήθησε αρκετά στο ξεκίνημά της. Κυρίες και φίλοι, γεια σας. Η σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσει με ένα αφιέρωμα χώρο τιμής στο Βαγγέλη Παλάτζα. Η Ελεονόρα μας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις τηλεοπτικές οθόνες το 2000 από τον τηλεοπτικό σταθμό 902 TV. Μέσα από τη στήλη των αθλητικών ειδήσεων, η Ελεονόρα αρχίζει και γίνεται γνωστή στους ανθρώπους του χώρου. Λίγο αργότερα μετακομίζει στο τηλεοπτικό σταθμό Alter, όπου παρουσιάζει δελτία ειδήσεων και το 2006 κάνει το πρώτο της δοκιμαστικό στον Αντένα, όπου και παρουσίασε τον πρωινό καφέ. Είναι ωραίος, μόλις 25 χρονών, με την πρώτη δισκογραφική δουλειά έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία με το συγκεκριμένο κομμάτι που είδαμε. Από το TV Μακεδονία ξεκίνησε και η Φέη Σκορδά. Με την εκπομπή «Πολύ πολύ καλημέρα σας», η μικρούλα Φέη έκανε τα πρώτα της βήματα στο μαγικό χώρο της τηλεόρασης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σταδιακή ενίσχυση των νοτίων ανέμων και οι βροχές από το μεσημέρι στη Δυτική και Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Λίγο μετά τον τίτλο της Ταρελά, η Τζέννη Παλατσινού εμφανίζεται στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου και παρουσιάζει το δελτίο καιρού. Φορώντας τα γέρ και με αυστηρό χτένισμα, η Τζέννη ενημερώνει τους τηλεθεατές για τα καιρικά φαινόμενα και δεν χορτεύουν να τη χαζεύουν. Τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε μέσα από τους Αμάν. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην εκπομπή Ράδιο Αρβίλα, σατιρίζοντας την επικαιρότητα. Ο Αντώνης Κανάκης πραγματικά αγνώριστος στις πρώτες του εκπομπές στο TV100 το 1989. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι τηλεθεατές και τηλεθεάτες. Μια ώρα να δείχνεις τις τουαλέτες, δεν δείχνεις κατευθείαν τα ωραία μου τα πρόσωπα, τέλος πάντων. Όχι τόσο αγνώριστος ο Γιάννης Σερβετάς. Έχοντας αλλάξει πολύ λίγο από τους Αμάν και μετά, ο συνεργάτης του Αντώνη Κανάκη έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στο κανάλι Ωμέγα TV της Θεσσαλονίκης στην εκπομπή «Όλα είναι να». Σήμερα το ραντάρ φιλοξενεί έναν εκπρόσωπο του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Αγνώριστος ήταν ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Το πιο κρύο ανέκδοτο των Αρβίλα πριν αρκετά χρόνια παρουσίαζε την εκπομπή Ραντάρ. Μια εκπομπή γύρω από την ξένη μουσική, στην οποία ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είναι πολύ διαβασμένος. Ως ρεπόρτερ του Αντένα, στη συνέχεια ως παρουσιάστρια εκπομπή στο Μέγκα και λίγο μετά συμπαρουσιάζοντας μια εκπομπή παρέα με τη Ρικά Βαγιάννη, ήταν η αρχή για την Πόπη Τσαπανίδου. Σήμερα, αρκετά χρόνια μετά, η Πόπη έχει καταφέρει να κερδίσει τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο με την εμφάνισή της, όσο και με τον επαγγελματισμό της. Κυρίες και κύριοι, είναι τα τελευταία γεγονότα από το μεγάλο κανάλι. Αρκετά χρόνια πριν εμφανίστηκε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και η Μαρία Χούκλη. Κάνοντας τα πρώτα της βήματα στο Μέγκα, κατάφερε να γίνει μία από τις σημαντικότερες παρουσιάστριες δελτίων ειδήσεων. Καλώς σας ήρθατε.
Καλημέρα και σε ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ και η κυρία Μπάρμπα, η οποία είναι η αδυναμία μου. Στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη ξεκίνησε η Τατιάνα Στεφανίδου. Διατηρώντας πάντα ένα σοβαρό προφίλ, η Τατιάνα είχε δάσκαλο τον άνθρωπο που εξακολουθεί να παρουσιάζει τη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Αν σταματάς και ξαναρχίζεις, δεν κάνεις τίποτα. Σε διαφήμιση για σαμπουάν κατά της πιτηρίδας, έκανε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση η Ελένη Μενεγάκη. Μελαχρινή τότε και σε αρκετά μικρή ηλικία, προσπαθούσε να πείσει τη φίλη της να χρησιμοποιήσει το ίδιο προϊόν. Έγιναν χθες οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα έκανε τον ντεπούτο της και η Νανά Παλετσάκη. Παρέα με το δικό μας τον Δωρή Δρακάκη, η Νανά παρουσιάζει το δελτίο ειδήσεων. Είναι μια κοπέλα πολύ σημαντική για την ελληνική μουσική. Μια κοπέλα που νομίζω πως μόνο μια λέξη μπορεί να τη χαρακτηρίσει. Club Sandwich λεγόταν η πρώτη εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Μελαχρινή και ντυμένη όπως πρόσταζε η μόδα της εποχής, η Ναταλία στην εκπομπή της φιλοξενούσε τραγουδιστές. Κάτι που θα τη δούμε να το κάνει αργότερα και στο Mega Star. Τελειώνεται, ρε. Ελεονόρα, πραγματικά. Βρείτε τις διαφορές. Είναι το αστιάκι να κοπεί εδώ σε σάχαρο πολύ. Και δεν έκανα αστιάκι, είναι η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση, πρέπει να είσαι περήφανη. Κοίτα που δεν έχεις αλλάξει. Έλα, εντάξει, μαντό. Ναι, η Ναταλία. Πάντως, ρε παιδιά, κάποιοι άνθρωποι μετά 40 χρόνια γίνονται καλύτεροι, ενώ κάποιοι γίνονται χειρότεροι. Δηλαδή, ποιος έχει γίνει χειρότερος. Ρε, ξεκολλήστε με αυτό το πλάνο. Δηλαδή, καλύτερη. Γιατί δεν σ' αρέσει. Ναι. Τι να μου αρέσει, δεν σ' αρέσει, κοιτάς φωτογραφίες από παλιά. Εγώ δεν ξέρω τι να δω. Όλες. Να σου πω, γιατί η πρώτη σου εμφάνιση είναι κακό. Δεν είναι η πρώτη μου εμφάνιση, κάνεις λάθος. Παιδιά, νομίζω ότι υπήρχε και πιο προηγούμενη εμφάνιση. Εδώ θέλω το μάγκα να το βρει. Στα παιδεία παίζει 1988 χρονιά ορόσημο. Δική σου. Βεβαίως. Περιγράφω τη λέξη διάφωνα και τη λέξη μπαρμπούνι. Μάλιστα. Πάντως θεωρώ ότι ας πούμε η Έλλη Στάι που ήταν ούτως ή άλλως κούκλα και τότε, ακόμα και τώρα είναι, θεωρώ μια ακόμα καλύτερη από αυτήν. Παιδιά Γρηγοράκη, κοιτάξτε τι γλυφούλες που ήταν. Γενικότερα έχουν ομορφινεί όλες. Ωραία, ήταν παιδάκι. Εγώ ξέρετε τι πιστεύω, παιδιά. Ότι με τα χρόνια, εκτός ότι κάποιος οριμάζει, οριμάζει και η ομορφιά του. Πες μου εσένα ποιες αρέσει περισσότερο όσο περνάει. Δηλαδή, Τζένι Παλατσίνου θεωρώ ότι μεγαλώνει όμορφα. Ναι. Έλλη Στάι θεωρώ ότι μεγαλώνει όμορφα. Η Ναταλία. Η Ναταλία θεωρώ ότι μεγαλώνει όμορφα. Η πάει κυρία Παλετσάκη. Η Ράνια Χρασκιά επίσης τώρα. Η Ράνια μου αρέσει πάρα πολύ. Η Ελένη, παιδιά. Η Ράνια καταρχήν δεν έχει αλλάξει καθόλου, παιδιά. Μόνο το μαλλί της είναι πιο ξανθό. Είναι απίστευτο. Είναι πιο ξανθό. Είναι τελείως ξανθό αυτό. Και η Ελένη είναι δάκυρα, παιδιά. Ή ας πούμε η Φίσκορδα. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει στυλ γενικότερα. Καλύτερη τώρα. Εννοείται. Και στιλιστικά έχει αλλάξει και στο πρόσωπο έχει αλλάξει. Το θέμα είναι να οριμάζεις, αλλά να οριμάζεις όμορφα, ρε παιδί μου. Αυτά τα βίντεο πάντως. Να μην αλλάζω τα χαρακτηριστικά σου. Αυτά τα βίντεο είναι η εκδίκηση του τηλεθεατή. Ξέρεις ποια γυναίκα είναι από αυτές που τις βλέπεις και δεν έχουν αλλάξει καθόλου το στυλ τους και καθόλου την εμφάνισή τους όλα αυτά τα χρόνια. Με το ίδιο το κλασικό καρεμαλάκι, με το ίδιο στυλ μακιγιάζ. Ναι, ξέρω πια. Τη συνάντησα χθες. Μπράβο. Την κυρία Κάτια Δαμβουλάκη. Τέλεια.